Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Μια ακόμα τηλεοπτική εκπομπή του Δράξαστε Παιδείας κοντά σας, τρίτη σήμερα, με ένα διαφορετικό θέμα. Με καλεσμένο τον αγαπητό φίλο, να πω, άνθρωπο της παροικίας μας, μας συνδέουν τόσα χρόνια, κοινή σκοπή μέσα από την εκπαίδευση. Θα παρουσιάσω ένα ξεχωριστό δικό του έργο απόψε, «Επτακόμη τόπος και άνθρωποι». Πρώτα απ' όλα να σας καλωσορίσω, κύριε Λεωνίδου, στην εκπομπή «Δράξαστε Παιδείας» και στο Hellenic TV. Χαρά μου που βρίσκομαι στην εκπομπή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Η εκπομπή είναι «Δράξαστε Παιδείας» και έτσι δράξαμε και εμείς την ευκαιρία να σε έχουμε κοντά μας σήμερα, γιατί μέσα από τα σχολεία που γνωριστήκαμε εμείς τουλάχιστον, συνεχίζετε να αρθρογραφείτε και να γράφετε και να εκδίδετε βιβλία, που και αυτό είναι παιδεία, γιατί παιδεία είναι και παιδεία και εκπαίδευση. Είστε ακριβώς στο αντικείμενο της εκπομπής και το θεώρησα, μόλις άκουσα από τον Γιώργο τον ερχομό σας εδώ, προτίμησα και το ήθελα και με τη δική του πρόταση να παρουσιάσουμε αυτή τη δουλειά μέσα από την εκπομπή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι ο κύριος Λεωνίδου ασχολείται αρκετά χρόνια με την συγγραφή. Μάλιστα. Έχουμε φτάσει περίπου στα 13 βιβλία. Μάλιστα. Θέλετε να κάνετε μια αναφορά σε αυτό γενικά? Ναι, άρχισα το πρώτο βιβλίο το 1986 που αφορούσε τον τόπο της καταγωγής μου, τον Άγιο Θεόδωρο Καρπασίας. Και το έκανα γιατί ένιωθα την ανάγκη να περισσώσουμε αυτά που κινδύνευαν να χαθούν με την τουρκική κατοχή και την προσφυγοποίηση όλων των κατοίκων του Αγίου Θεοδόρου. Και είχα αντιληφθεί τότε ότι ο γυρισμός δεν θα ήταν σύντομος. Γι' αυτό προσπάθησα μέσα από μια μεγάλη έρευνα που είχα κάνει να διασώσουμε ό,τι μπορούσαμε να διασώσουμε από την ιστορία, από τη λαϊκή παράδοση, από την κοινοτική δουλειά, από την εκκλησιαστική ιστορία, και ήταν μια δουλειά που διάρκεσε κάπου 2 χρόνια και είχα εκδώσει τότε το πρώτο μου βιβλίο με τίτλο «Άγιος Θεόδωρος Καρπασίας, τόπος και άνθρωπος». Και η ετικέτα «Τόπος και άνθρωποι» την κράτησα για όλα τα 3 βιβλία, 4 βιβλία που έχω εκδώσει. Ακολουθεί και εδώ, και είναι καλό να το βλέπουν και όλες οι τηλεθεατές. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για αυτή τη σειρά αφού κάνουμε έτσι μια αναφορά. Μετά από αυτό εργάστηκα για 25 χρόνια για την έκδοση της βιογραφίας του στρατηγού Ρίβα, το οποίο ήταν μια επίπονη δύσκολη δουλειά, γιατί κάποιος έπρεπε να είχε ψάξει τις πηγές και η ιστορία του είναι συνυφασμένη με την ιστορία του κυπριακού λαού ουσιαστικά. Από το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τα 3/4 του 20ου αιώνα, και αυτό ήταν μια τρομερή δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί λόγω της φύσεως του αντικειμένου έπρεπε να βρούμε αυθεντικές πηγές και έπρεπε να τις αντιπαραθέσουμε, ας πούμε, με διάφορες απόψεις, αντιλήψεις, μύθους κλπ. Επομένως ήταν μια... Φαντάζομαι, για να αξιολογηθεί όλο αυτό, πόσο χρονοβόρο ήταν. Το επόμενο έργο που είχα γράψει ήταν «Μακράσικα τόπος και άνθρωποι». Ένεκα της αγάπης μου για 2 αδελφικούς μου φίλους, οι οποίοι δυστυχώς τους χάσαμε, και με τους οποίους ήμουν συμμαθητής στο γυμνάσιο Αμοχώς του, και με παρακάλεσαν θερμά μετά από τα έργα αυτά να τους γράψω ένα βιβλίο. Είναι και εκείνο περίπου 700 σελίδες, με την ιστορία της Μακράσικας, «Τόπος και άνθρωποι». Και αυτό κράτησε 1-2 χρόνια. Το επόμενο βιβλίο ήταν «Διαπυρός και Σιδήρου», στο οποίο καταγράφω τα εγκλήματα των Τούρκων κατά την τουρκική εισβολή, τα περισσότερες πληροφορίες μέσα από βιβλία δικά τους, τα οποία είχαν εκδώσει στην τουρκική,
από μαρτυρίες Τούρκων αξιωματικών και στρατιωτικών που έλαβαν μέρος στην τουρκική εισβολή και από άλλα έγγραφα τα οποία έχουμε εδώ στο Public Record Office και στα Ηνωμένα Έθνη. Και μετά από το διαπυρός και σιδήρου γνώρισα έναν αγνών αγωνιστή του αγώνα της ΕΟΚΑ, τον Αργυρόν Κυριάκου, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος δραπέτης κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ και του έγραψα και εκείνου την βιογραφία, μπορεί να μου το ζητήσει βέβαια, αλλά ήταν ένας αξιοθαύμαστος άνθρωπος, ο οποίος ήταν χαμηλών τόνων και ουδέποτε είχε φημιστεί για αυτά τα οποία προσέφερε κατά τον απελευθερωτικό αγώνα και μη είχε πράγματι συγκινήσει. Δυστυχώς, τη μέρα που του τηλεφώνησα ότι τελείωσα το βιβλίο, την επομένη πέθανε και δεν πρόλαβε... Θυμάμαι την όμορφη παρουσίαση εδώ στο Μπριτάνια που μάλιστα, κάνατε. Μάλιστα. Και μιλούσε κιόλας, είχατε και βίντεο δικό ναι, του. Ναι. Το επόμενο βέβαια σύγγραμμα ήταν η επανέκδοση του Αγίου Θεοδόρου, το οποίο είχε αλλάξει εντελώς λόγω της προσθήκης πολλών πληροφοριών και πηγών. Ερχόμαστε τώρα σε αυτό της 700 τόπος και άνθρωποι και διατηρούμε την ετικέτα για τα κατεχόμενα αυτά εδάφη. Αυτό το έχει χορηγήσει ο Σύνδεσμος 700 Αγγλίας και κράτησε μια έρευνα 4-5 χρόνια με αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο. Εν τω μεταξύ έχουν εκδοθεί και δεν τα παρουσιάσαμε ακόμα, αλλά πρόκειται να παρουσιαστούν εντός των προσεχών 2 μηνών. Έναν στην Αγγλική, The British Politicians Supporting Self-Determination and Human Rights in Cyprus in the 1950s. Δηλαδή ήταν 15 βουλευτές και ένας λόρδος, οι οποίοι υποστήριζαν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο κατά τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και αυτό είναι ήταν μια άγνωστη πτυχή αυτών των ανθρώπων, διότι και η ζωή τους εκινδύνευε και αντιλαμβάνεστε πώς αντιμετωπιζόταν η στάση τους αυτή. Για χάρη λοιπόν αυτών των ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν και η μακαρισμένη η Λίνα Τζέκερ, η οποία την είχα γνωρίσει από τις εκδηλώσεις που κάναμε στο Κοινοβούλιο, συνδέθηκα πάρα πολύ μαζί της και ως φόρο τιμής και για τη Λίνα Τζέκερ και για τον Τόμ Κόξ, ο οποίος αγωνίστηκε μετά το 1974 για την Κύπρο και τον χάσαμε τον Αύγουστο. Για αυτούς λοιπόν έχω γράψει αυτό το σύγγραμμα και κυκλοφόρησε. Και το ένα μεγάλο έργο, δίτομο 800 σελίδων ο κάθε τόμος και είναι 33 εκατοστά ύψους, αυτό είναι ένα χρονολόγιο του αγώνα της ΕΟΚΑ, μισόγραμμένο από κάποιον δημοσιογράφων, τον Μύρωναν Χριστοφίδη που απέθανε τη δεκαετία του 80 και το άφησε, και μισό από μένα γιατί δεν το είχε ολοκληρώσει. Και έτσι έχουμε ένα μοναδικό, μπορεί να πω, έργο με καταγραφή των γεγονότων της ΕΟΚΑ μέρα με μέρα, ώρα με την ώρα, σε ολόκληρη την Κύπρο. Είναι πράγματι μια συγκλονιστική δουλειά όσον αφορά τις μαρτυρίες και αυτά που περιλαμβάνει. Και το τελευταίο μας που εργάζομαι τώρα, ελπίζω να μην είναι το τελευταίο μου έργο, αλλά είναι τώρα σχεδόν υπό έκδοση, είναι η ιστορία της παροικίας του Μπρίστολ και του Western Supermare. Διότι ο ιερέας του Μπρίστολ, Πάτερ Γιώργιος, είναι και ο ιερέας της 700. Και έτσι, μετά από την συγγραφή του βιβλίου αυτού, με παρακάλεσε να ασχοληθώ με την ιστορία και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος έγραψε και τον πρόλογο και είναι γνωστή οι αγώνες, πώς στάθηκε η παροικία εκεί, πώς χτίστηκε γύρω από την εκκλησία και πώς κατάφεραν 2-3 Έλληνες, μία Ελληνίδα από το 1946
να στήσουν ολόκληρη παροικία, να έχουν ιδιόκτητη εκκλησία, να έχουν ιδιόκτητο σχολείο και να έχουν και κοινοτικό κέντρο. Ναι, ναι. Επομένως είναι μια ιστορία πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα, το πώς όχι μόνο οι παροικίες του Λονδίνου, αλλά πώς και οι παροικίες εκτός Λονδίνου, με χίλιους αγώνες επιβίωσαν, κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να ανθίσουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Να πω απλά συγχαρητήρια, θα είναι λίγο μέσα σε αυτά τα ογκουδέστατα περιγράμματα τα οποία παρουσιάζεται και θα συνεχίσετε να παρουσιάζετε, γιατί είναι και μια ιστορία, καταγράφεται ζωντανά πια την ιστορία. Είμαι τυχερός που κι εγώ σας γνωρίζω και που έχω παρακολουθήσει κάποια από αυτά παρουσιάζοντάς τα, και έτσι σας αξίζουν περισσότερο από τα θερμά και απλά συγχαρητήρια. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου και θα μπούμε να παρουσιάσουμε την Επτακόμη «Τόπος και άνθρωποι», μάλιστα, όπως το χρονολογείται. 750 σελίδες και εδώ, μοδέστα το βιβλίο, μάλιστα, το οποίο επιχορηγεί η... Ο σύνδεσμος Επτακομητών Αγγλίας. Πέστε μου πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Έχοντας γράψει βέβαια τα δύο αυτά συγγράμματα Αγίου Θεοδωρού και Επτακόμης, είχα φίλους με τους οποίους συνδεόμαστε. Ήταν ο Πκερής ο Μαρουλέτης, ήταν ο Νίκος ο Γιάννουλου από την Επιτροπή και μπήκε η ιδέα εκεί να καταγραφεί και η ιστορία της Επτακόμης. Ο Σέργιος ο Σεργίου της ΣΥΤΑ και μπήκε η ιδέα εκεί ότι έπρεπε να γίνει μια σοβαρή έρευνα για την καταγραφή της ιστορίας της Επτακόμης μαζί και τη διάσωση των ηθών, των εθήμων, των παραδόσεων λαϊκών και εκκλησιαστικών κλπ. Οπότε είχαμε κάνει μια συμφωνία και άρχισα την έρευνα. Αλλά ξέρετε ότι όταν έγραφα το πρώτο βιβλίο του 86 είχα μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα και ήταν ζωντανοί. Με την Επτακόμη, όταν άρχισα πριν 4 χρόνια, πάρα πολλοί από τους μάρτυρες που έζησαν τα γεγονότα έχουν φύγει. Επομένως, όσο πιο περισσότερο περνά ο χρόνος, τόσο πιο δύσκολο είναι να καταγραφεί αυτή η αυτούσια ιστορία. Όμως, εκείνο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, όπως και στα άλλα βιβλία, είναι πόσες πηγές αναφέρονται επί Αγγλοκρατίας στα διάφορες κοινότητες και στα διάφορα γεγονότα. Και αυτό έχει τρομερή σημασία, γιατί μπορείς, παρόλο ότι νομίζεις ήταν ένα μικρό χωριό, νομίζουμε ότι δεν θα υπήρχαν γεγονότα, εν τούτης υπάρχουν τρομερές μαρτυρίες. Και βέβαια είχαμε και έχουμε επιζώντες, όπως έχω αναφέρει, ο ιερέας της Επτακόμης, ο Παπά Γεώργιος, που βρίσκεται στο Μπρίστολ, ο οποίο είναι μια ζωντανή πηγή και μαρτυρία και έχει και εκείνος καταγράψει αρκετά πράγματα για την Επτακόμη. Επομένως, αρχίσαμε με το ιστορικό μέρος. Το κεφάλαιο πρώτο αναφέρεται στην ιστορία και το όνομα Επτακόμη ασφαλώς προέρχεται από τις 7 κόμες. Έχουμε κόμη δίπλα, κόμη Κεπύρ, μετά έχουμε δίκομο, έχουμε τρίκομο, έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε τετράκομο, πεντάκομο έχουμε και Επτακόμη. Επομένως, οι μαρτυρίες λένε ότι ήταν 7 κόμες, συνοικισμοί βασικά, οι οποίοι τελικά συνενώθηκαν και έκαναν την κοινότητα της Επτακόμης. Και αρχίζουμε από παλαιότερα των χρόνων, δεν βρήκαμε τεράστιες πηγές αρχαιολογίας. Εκεί υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι υπήρχαν συνοικισμοί. Υπάρχει ένας τρομερός αριθμός εκκλησιών, παρεκκλησάκια,
τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Εφτακόμης, και ουσιαστικά η ιστορία της αρχίζει επί τουρκοκρατίας. Οπότε εκεί έχουμε δύο σημαντικά γεγονότα. Το ένα ήταν στα έγγραφα τα Βρετανικά βρίσκουμε μια σειρά επιστολών από τον πρόξενον των Βρετανών στη Λάρνακα επί τουρκοκρατίας. Το προξενία όλα ήταν στη Λάρνακα. Ο οποίος πρόξενος γράφει στον πρέσβην των Βρετανών στην Κωνσταντινούπολη να διασώσει μια κοπέλα από την Επτακόμη, το όνομα της ήταν Μαριού. Και ασχολήθηκε ο πρέσβης επί 5 χρόνια, την είχε δεχτεί μέσα στο προξενείο και εργαζόταν εκεί σαν υπηρέτρια στο προξενείο. Γιατί, μέχρι το 1840 που έγινε η υπόθεση αυτή, ακόμα υπήρχε ο φόβος του εξισλαμισμού. Τη μάνα της, του κοριτσού αυτή, την είχαν πάρει ένας Τούρκος από το γειτονικό χωριό Γαλάτια, το τουρκικό, την παντρεύτηκε. Όταν πέθανε η μάνα, έκανε μαζί του 2 παιδιά, αυτήν την Μαριούν, Μέριαμ λεγόταν, και έναν άλλο γιον. Αυτή λοιπόν η μικρή, όταν γύρισα στην Εφτακόμη με τη μητέρα της, δεν ήθελε πλέον να παραμείνει η Μωαμεθανή. Ήθελε να γυρίσει στο χριστιανισμό και δεν της επέτρεπαν. Από το φόβο των Τούρκων μπήκε και κλείστηκε εις το προξενείο και τελικά, για να μην παρατραβήξουμε την ιστορία, με φυρμάνιν του μεγάλου βενζίρι του Σουλτάνου δόθηκε εντολή να μεταφερθεί η Μαριού στη Ρόδο, όπου θα έτυχαν ανεξάρτητης έρευνας από κάποιον Ιταλόν πρόξενο, κατά πόσον ήθελε να παραμείνει Μωαμεθανή, που με τη βία να γίνει Μωαμεθανή, ή να γίνει χριστιανή. Και της επέτρεψαν να γίνει, να ασκήσει. Και από τη Ρόδον επέστρεψε, παντρεύτηκε στην Εφτακόμη και έζησε σαν χριστιανή μαζί και έκανε παιδιά στην Εφτακόμη. Η δεύτερη ιστορία είναι αυτή της Μαρικούς και του Αντωνή, ο οποίος ήταν μια ερωτική σχέση με κάποιον Τούρκο που είχε η Μαρικού, και εκεί ο Αντωνής τον μαχαίρωσε και έφυγε και πήγε στο Καστελόριζο. Πραγματική ιστορία. Έγινε αυτόν έναν από τα ποίηματα που τραγουδούσαν οι ποιητάριδες σε ολόκληρη την Κύπρο, και το 1800 μετά από έφυγε και η Μαρικού της Εφτακόμης και είναι γνωστό το ποίημα της Μαρικούς και του Αντωνή. Αλλά επί τουρκοκρατίας έχουμε και κάτι άλλο σημαντικό γεγονός. Ο παπάς του χωριού, ο Παπάλουκας, τον αναζητούσαν στις 9 Ιουλίου, το αρχές Ιουλίου έγιναν όλοι οι απαγχωρισμοί των προεστών της Κύπρου, έγινε ο απαχωρισμός του Αρχιεπισκόπου, του Κυπριανού, όλων των επισκόπων, και 500 περίπου 40 σφαγιάστηκαν, 40 προεστοί. Μεταξύ αυτών ήταν και το όνομα του Παπάλουκα της Εφτακόμης. Αλλά έφτασαν εκεί οι Τούρκοι να το συλλάβουν αστυνομικοί και δεν τον βρήκαν, διότι κρύφτηκαν σε έναν σπήλιο στο Γιούτι και δεν τον έβρισκα. Και μετά από πάροδον πολλών μηνών τελικά γλίτωσε ο Παπάλουκας, γιατί η γυναίκα του εξαγόρασε τη ζωή του πληρώνοντας μεγάλη περιουσία προς τον Τούρκον διοικητή εκεί, και αυτό φαίνεται, είναι μια άλλη μαρτυρία, ότι τις σφαγές του Ιουλίου, τον Ιούλιο του 21 στην Κύπρο, δεν τις έκαναν οι Τούρκοι για να σταματήσουν τους Κυπρίους να επαναστατήσουν όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα. Τις έκαναν για να πάρουν και την περιουσία των προεστών. Διότι ήταν αυτό η φορολογία που μάζευε ο Τούρκος διοικητής, λόγω ατασθαλιών
δεν ικανοποιούσαν την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πύλη. Και αυτός για να καλύψει αυτά τα κενά, σοφίστηκε αυτά τα εγκλήματα τα τρομερά, χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι οι Κύπροι θα επαναστατούσαν για να προλάβει δήθεν την επανάσταση, αλλά μαζί με αυτό ήταν και το γεγονός ότι εάν στρεφώσουν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή της διοίκησης, τότε η περιουσία σου κατασχόταν από τις αρχές. Γι' αυτό τεράστιες περιουσίες αυτών των προεστών περάσαν στα χέρια του Πασά της Κύπρου, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό και βγήκε από αυτήν την έρευνα. Α, λοιπόν, γιατί αξίζει κανείς να πάρει το βιβλίο αυτό για να το μελετήσει και να εντρυφήσει και σε ακόμα περισσότερα πράγματα. Αυτό τελειώνουμε την ιστορία βέβαια με την τουρκική εισβολή. Συνεχίζουμε επί Αγγλοκρατία, γίνονται σοβαρά γεγονότα. Συνεχίζουμε μέχρι την τουρκική εισβολή και ας πούμε βίαιη εκδίωξη όλων των κατοίκων της Εφτακόμησης, οι οποίοι περισσότεροι κατάληξαν σε έναν χωριό της Λεμεσού στον Άγιο Θωμά, πολύ στο εξωτερικό, και άλλοι στη Λεμεσόν και σε διάφορα μέρη. Εδώ έχουμε καταγραφές πόσους κόσμους υπάρχει. Δεν έχω ακριβή αριθμό, αλλά υπάρχει μεγάλος αριθμός εφτακομητών που ζει εδώ στην Αγγλία, και είχαμε και ένα κύμα μετανάστευσης κατά τη δεκαετία του 60. Μάλιστα. 50 με 60. Το δεύτερο μέρος αρχίζουμε και ασχολούμαστε με τα κοινωνικά, δηλαδή τις εκδηλώσεις των πανηγυριών, των γάμων, πώς γινόντουσαν αυτό, τα κοινοτικά, το πώς ας πούμε ήταν οι μουχτάριδες, οι αζάδες, η διοίκηση, τα εκκλησιαστικά, ποιοι ήταν οι ιερείς και πώς γινόντουσαν τα διάφορα μυστήρια και άλλες τελετές. Και μετά ασχολούμε και με την παράδοση, το παραδοσιακό σπίτι, πώς ήταν χτισμένα τα σπίτια τους, τα παραδοσιακά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν στους αγρούς, για την παραγωγή λαδιού, όλα αυτά. Μετά εξετάζω και τα τοπονύμια από μια εργασία που έκαμε ο Πάτερ Γεώργιος, από πού πηγάζουν αυτά τα τοπονύμια, διότι είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορίας οι ονομασίες των διαφόρων τοποθεσιών που οι Τούρκοι τώρα προσπάθησαν και επιχειρούν να τις αλλάξουν. Αλλά η καταγραφή αυτών των τοπονύμιων αποτελεί ένα μεγάλο σημαντικό μέρος της ιστορίας, διότι συνδέεται με μύθους. Έχουν μία κορυφή που λέγεται ο Δράκοντας, για παράδειγμα. Και εκεί οι παλιοί διηγόντουσαν, ας πούμε, ότι υπήρχε Δράκοντας, το συνδέω με τον Άγιο Δημήτριο, το συνδέω με άλλους Αγίους, και εκεί βλέπει κανένας τη φαντασία αυτών των ανθρώπων, πώς έζησαν, πώς έβλεπαν, ας πούμε, διάφορες μύθους και εικόνες και τις τοποθετούσαν σε τοποθεσίες δικές τους. Δηλαδή ζωντάνευαν δικήν τους ιστορία εις των χώρων εις των οποίων ζούσαν. Και μετά από τα τοπονύμια αυτά έχουμε και μία γενική περιγραφή όλων των εκεί. Είχαν, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολλά εξοκλήσια. Και γράφω και την ιστορία του καθενός. Πίσω από το κάθε ένα από αυτά τα εξοκλήσια υπάρχει και μια παράδοση. Το πιο σημαντικό έβριμα του 1700 περίπου είναι ο τάφος του Οσίου Αυξεντίου.
και το βρήκαν σε έναν αρχαίον τάφο, τα οστά του. Άλλοι λένε ότι στον τάφο εκείνο βρέθηκε το Ευαγγέλιο της Εφτακόμης, διότι το Ευαγγέλιο της Εφτακόμης είναι ένα μοναδικό εύρημα του 12ου αιώνα, γραμμένο σε περγαμηνή, δέρμα ζώου, και περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια των τεσσάρων Ευαγγελιστών, μαζί διασώζονται δύο έγχρωμες εικόνες, οι οποίες έχουν ζωγραφιστεί σε αυτό το Ευαγγέλιο, σε αυτό το βιβλίο, να πούμε, το σύγγραμμα. Είναι δεμένες οι περγαμηνές με δέρμα πάλι, με κλωστή δέρματος, και αυτό χρονολογείται στο 12ο αιώνα. Γιατί είναι σπάνιο? Γιατί πάνω από την κάθε πρόταση υπάρχουν και η βυζαντινή γραφή. Η βυζαντινή γραφή. Η βυζαντινή για ψαλμοδία. Ναι, 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 αυτό εννοώ. Ναι. Ναι. Να, τότε λοιπόν, είμαστε στην εποχή που αρχίζει να εμφανίζεται η σημειογραφία της μουσικής. Μπράβο. Και μάλιστα τότε ήταν, μιας και ασχολούμαι με τη βυζαντινή, ναι, μουσική, ήταν σημάδια. Γι' αυτό το αναφέρω, ναι, ναι, τώρα. Ναι, και αυτό γύρω στο 1800 ή τέλος του 19ου αιώνα, ο τότε αρχιεπίσκοπος, που διαθέτει το όνομά του, το ζήτησε να το δει, του το μετέφεραν εκεί η Επιτροπή και τελικά τους είπε να σας κάνω χρυσό Ευαγγέλιο, να σας δώσω χρυσό Ευαγγέλιο, να σας δώσω και τόσα χρυσά φλουριά και να μου το δώσετε, αλλά αρνήθηκαν να το δώσουν. Οι Εφτακομήτες έμεινε εγκλωβισμένο και διασώθηκαν από το θάρρος και την τόλμη ανθρώπων που έμειναν εγκλωβισμένοι στην Εφτακόμη και το διέσωσαν. Και βέβαια ο σύνδεσμος Εφτακόμης Κύπρου το έχει πάρει λόγω του ότι χρειαζόταν ειδική συντήρηση του Ευαγγελίου αυτού, αλλιώς θα καταστραφόταν, το έχει δώσει εις την Μονή Κύκου. Και εκεί συντηρείται και βρίσκεται υπό έκθεση. Έχουν κάνει ένα ωραίοτατο μουσείο εκεί με, μάλιστα, θέματα τουλάχιστον. Και έχει διασωθεί, και βέβαια ό,τι δεν κατάφερε ο πρώτος αρχιεπίσκοπος τότε με τα χρυσά φλουριά, το έδωσαν οι κάτοικοι εθελοντικά, το έχουν παραδώσει. Τουλάχιστον υπάρχει εκεί, για να το βλέπει ο κόσμος. Αλλά γράφω την ιστορία της διάσωσής του, είναι πράγματι μια τρομερή ιστορία, και πώς κατόρθωσαν να διασώσουν τον θησαυρό αυτό. Επειδή ο χρόνος εκπομπής είναι περιορισμένος, θα ήθελα έτσι να κλείσουμε με ό,τι εσείς νομίζετε για το έργο αυτό. Να πούμε, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, καλεσμένος εκπομπής μας σήμερα και τον ευχαριστώ θερμά, είναι ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου. Παρουσιάζουμε την Επτακόμη στο δικό του σύγγραμμα «Τόπος και άνθρωποι». Έτσι, για να κλείσουμε, πέστε... Πρώτα ήθελα να πω ότι η παρουσίαση του βιβλίου αυτού θα γίνει την 5η 7 Μαρτίου η ώρα 7 στο οίκημα της αδερφότητας. Άρα είναι καλή. Η ομιλήτρια θα είναι η κυρία Μαρία Παπαλούκα, της οποίας ο σύζυγος κατάγεται από την Εφτακόμη, και είναι όλοι καλεσμένοι και οι θεατές σας, γιατί θα δείξω εκεί και αρκετές εικόνες και φωτογραφίες από την έρευνα αυτή, και είναι ακόμα μια προσφορά εις τον αγώνα που κάνουμε για να μην λησμονήσουμε τους κατεχόμενους τόπους μας, για να θυμίζουμε ότι είμαστε αυτοί που δικαιούμαστε έχουμε ιδιοκτησία αυτών των τόπων, και ότι δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείψουμε αυτό το δικαίωμα. Είναι καταγραμμένο στον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, είναι καταγραμμένο σε όλους τους νόμους, ότι οι ιδιοκτήτες μιας περιουσίας, οι ιδιοκτήτες αυτών των μνημείων, ποτέ δεν πρέπει να χάσουν το δικαίωμά τους
να επανακτήσουν αυτούς τους θησαυρούς, αυτούς τους τόπους οι οποίοι πάρθηκαν με τη βία, με το αίμα και με τα όπλα ενός επιδρομέ. Επομένως, όσες γενναίες και αν περάσουν, πρέπει αυτό το δικαίωμα να το διεκδικούμε μέχρι μια μέρα να δικαιωθούμε, γιατί είμαστε αδύνατος λαός, όμως δεν πρέπει ποτέ να απεμπολίζουμε τα ανθρώπινα μας δικαιώματα χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες. Η πάροδος του χρόνου δεν αλλοιώνει το γεγονός ότι αυτά ανήκουν σε μας δικαιωματικά. Είστε αξιέπινος. Να πω και πάλι θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, για την ογκοδέστατη καταγραφή, για την ιστορία που κουβαλάτε, για την λύθη και τη μνήμη που δεν θέλετε να περάσει, και έτσι πρέπει να είμαστε όλοι μας, να τα σκεφτόμαστε, να τα ζούμε, να τα διαβάζουν και οι νεότεροι που δεν έχουν καμία σχέση με το χωριό, έχουν γεννηθεί εδώ, το χωριό είναι κατεχόμενο, αλλά και όλοι οι φίλοι τηλεθεατές, είναι μια πρόταση και μια πρόκληση, το βιβλίο του αγαπητού Λεωνίδα Λεωνίδου για την Επτακόμη. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντα επιτυχίες και θα περιμένουμε μέσα από την γραφίδα σας να καταγράφετε ιστορικά τον τόπο μας. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι κοντά την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Γεια σας.